έχει και ο λόγο. Να δει και ο Παγιόλου για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η τροποποίηση στο νόμο για την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν στόχο το γρήγορο αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο των δηλώσεων αυτών. Οι βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη δομή της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζονται με το σχέδιο νόμου είναι οι κάτωθοι. Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που καθιερώθηκε με το άρθρο 3α του νόμου 2213 του 3, όπου ισχύει μέχρι σήμερα, περιορίζεται στην παραλαβή, επεξεργασία και έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μόνο του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών, των υφυπουργών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και τέλος όσων διαχειρίζονται οικονομικά των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, ενώ προστίθεται οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και οι γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένης διοίκησης. Τα πρόσωπα μπορεί να ακούστηκαν πολλά, όμως πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν υπερβαίνουν τα 1000, ενώ μέχρι τώρα η Επιτροπή αυτή παραλάμβανε γύρω σε 100.000 δηλώσεις το χρόνο, πράγμα που σήμαινε ότι ούτε καν να πρωτοκολλήσει δεν προλάβαινε, πολύ περισσότερο να ελέγξει τις δηλώσεις αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών, ενώ ο μεγάλος όγκος των υπολείπων δηλώσεων θα επιστρέψουν στην Επιτροπή, στην τρίτη μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα σώμα έμπειρο και το οποίο είχε σχετική αρμοδιότητα με επιτριετία, επομένως έχει πλήρη γνώση του αντικειμένου και είναι και ανεξάρτητο από την κεντρική διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί γρήγορος και αποτελεσματικός έλεγχος και των πολιτικών προσώπων, αλλά και των υπολόπων προσώπων, των οποίων οι δηλώσεις στηβάζονται εκεί. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτό. Ενισχύσαμε την Επιτροπή του άρθρου 3α με 2 ακόμα πρόσωπα που προέρχονται από τις δικαστικές αρχές, από ένα σύμβουλο της επικρατείας και τον αναπληρωτή του, αλλά και από τον συνήγορο του πολίτη και τον αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου οι δικαστικές αρχές, και άρα την πλειοψηφία δεν θα την έχουν πολιτικά πρόσωπα όπως μέχρι τώρα, αλλά θα την έχουν μη πολιτικά πρόσωπα. Άλλο ένα εχέγγυο αντικειμενικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Πρόεδρος Επιτροπής αυτής θα παραμένει ο Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για να σημάνουμε και τον κεντρικό ρόλο στη δημοκρατία που έχει το Κοινοβούλιο. Ενισχύουμε επίσης και την Επιτροπή, την τρίτη μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με άλλα 2 μέλη, καθώς επίσης και με διοικητικό προσωπικό, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο δουλειάς. Καθιερώνουμε για πρώτη φορά ότι η υπόχρεη σε δήλωση υποθενέσχες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και τις θηρίδες, όχι το περιεχόμενο, και τα μετρητά, καθώς επίσης και τις διανοιακές υποχρεώσεις, αλλά και κάθε οφειλή που προέρχεται από πρόστιμα ή από οποιαδήποτε άλλη οφειλή. Διότι οι δανειακές συμβάσεις, η πείρα έχει δείξει ότι αποτελούν επιτυχημένη μορφή ξεπλήματος χρήματος. Καθιερώνεται η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει, μάλλον όλων των ελεκτικών μηχανισμών και της Επιτροπής, να υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έκθεση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι πολίτες θα είναι σε θέση να ενημερώνονται για το έργο της Επιτροπής
Και επιτυχάνεται έτσι και η λογοδοσία της Επιτροπής. Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης Επιτροπής 3α να υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων λαμβάνει υπόψη και τη συναφή υπολατινική αρρύθμιση 9 σύστασης ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς, γνωστή ως Γκρεκό, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες εκθέσεις της. Καθιερώνεται όλες οι δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης που υπάγονται στον έλεγχο της Επιτροπής Συμβουλής να ελέγχονται υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων των δημάρχων κάτω των 50.000 κατοίκων. Περιορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις με καθιέρωση προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Είναι 30 μέρες από τη λήξη προθεσμίας υποβολής. Ταυτόχρονα παρέχονται εγγυήσεις στη διαδικασία παροχής διευκρινήσεων. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εντός 30 ημερών. Προσαρμόζουμε στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία την έννοια της εξωχώριας εταιρείας, γιατί μέχρι τώρα δημιουργούνται διάφορα προβλήματα και αντικαθίσταται από την ορολογία εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα κράτη που δεν χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για να μπορέσει να γίνει ο έλεγχος ο απαραίτητος. Τέλος, στις εισαγγελίες εφετών Αθηνών Θεσσαλονίκης, στις εισαγγελίες πλημμυρικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται ένας από τις εισαγγελέας εφετών και ένας από τις εισαγγελέας πλημμυρικών, οι οποίοι θα χειρίζονται τις δικογραφίες που προκύπτουν για τις αξιόπινες πράξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, προχωρούμε στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων. Εντός 2 μηνών από την ψήφιση του νόμου, το ηλεκτρονικό σύστημα θα τρέχει για όλες τις κατηγορίες υποχρέων. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, έχουν λάβει υπόψη τις συστάσεις της Γκρεκό, αλλά και τα λάθη και τις παραλήψεις που είχαν διαπιστωθεί κατά προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Λαγός από τη Χρυσή Αυγή έχει το λόγο.